Λοιπόν. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, επικεφαλής της Opinion Poll, είναι στην άλλη άκρη της. Καλημέρα, κύριε Ζούπη. Καλημέρα. Λοιπόν, φρέσκια δημοσκόπηση σημερινή. Αχνίζει ακόμα, από το φούρνο βγήκε. Και θέλουμε, πριν πάμε στην πρόθεση ψήφου και στα τα γνωστά, λίγο τα τυπικά, τα ποιοτικά θέλουμε να μας πείτε. Αυτά που συνήθως δεν προβάλλονται στις δημοσκοπήσεις. Να δούμε τι έχει σημασία και τι να αξίζει. Μιλήσουμε πρώτα. Διαφορά 7,9, κύριε Ζούπη. Η διαφορά είναι 7,9 και με αναγωγή επί των εγγύρων φτάνει το 8,3. 8,3. 8,3. Στην προηγούμενη... τουλάχιστον αυτή που είχαμε δημοσιεύσει τέλη Σεπτεμβρίου, ήταν 8,9. Είναι δηλαδή 0,6 κάτω η Νέα Δημοκρατία. Και η διαφορά... Προσέξτε, από το η διαφορά έχει πέσει μία μονάδα. Μία μονάδα, μάλιστα. Ναι, δεν τα μέτρησα καλά. Μία μονάδα. Πού το αποδίδεται? Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε το εξής. Ότι εάν το δούμε από την αρχή του χρόνου, η διαφορά το Φεβρουάριο ήταν 11,7. Άρα έχουμε... Μάλιστα. Ένα πολύ δύσκολο τρίμηνο μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο. Θα το προσδιορίζα όταν πάρθηκε η δέσμη μέτρων για τους λογαριασμούς. Μάλιστα, που είχαν καθυστερήσει λίγο εκεί. Εκεί άρχισε να γίνεται διορθωτική κίνηση στη διαφορά και στις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας. Και το Σεπτέμβριο φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Υπάρχουν ενδιάμεσα, οι μετρήσεις, ξέρετε, είναι σαν το καρδιογράφημα, δεν είναι κάτι το flat. Καλά, πάνω κάτω. Το θέμα όμως είναι, κύριε Ζούπη, μην χάσουμε πολύ χρόνο στη λεπτομέρεια, σας παρακαλώ. Είναι ότι ξεκινήσαμε από 11,7 και τώρα έχουμε 8,3, μας λέτε. Άρα είναι αρκετές μονάδες πίσω μέσα σε 10 μήνες. Δεν είναι λίγο. Ναι, είναι οπωσδήποτε, έχουν επιδράσει και οι συνθήκες με την ακρίβεια, την ενεργειακή ακρίβεια, την κρίση. Βέβαια. Και το θέμα των υποκλοπών. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κύριε Ζούπη, γιατί έχω μπροστά μου τη δημοσκόπηση. Βλέπω ότι στην δική σας δημοσκόπηση το θέμα των υποκλοπών επηρεάζει τους ψηφοφόρους. Έχω μπροστά μου μία κάρτα που το ερώτημα είναι αν θα επηρεάσει την τελική επιλογή για το κόμμα που θα ψηφίσετε. Και φαίνεται ότι ένα 54% λέει ναι, θα επηρεάσει την τελική μου επιλογή. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με άλλες δημοσκοπήσεις που είδαμε ότι το θέμα των υποκλοπών ήταν τελευταίο στη λίστα των θεμάτων που ενδιέφεραν τους ψηφοφόρους. Ναι, προσέξτε, εάν δείτε, υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Εάν δείτε την πρώτη κάρτα που λέμε τι προβληματίζει, ποια είναι τα καυτά προβλήματα... Ναι. Η ακριβή αυτά είναι το 68,7 και το θέμα των υποκλοπών δηλώνεται 5 με 5,8%. Ναι. Ναι, έχει τεράστια διαφορά τώρα. Ναι, όταν βέβαια αξιολογείται αυτό τελώς, όταν... Ανεβαίνει όταν αρκετά. Πόσο σοβαρό είναι, εκεί φτάνει ένα 60% περίπου. Ναι. Μάλιστα. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι όντως ότι ένα ποσοστό της τάξης που είπατε, δηλαδή του 26,1%, λέει ναι, θα επηρεάσει. Όχι, όχι, το δεν λέει 26, είναι το 54,3 που λέει θα επηρεάσει. Δεν είναι το 26. Όχι. Το έχω μπροστά μου. Πόσο πιθανό θεωρείται η υπόθεση των υποκλοπών να επηρεάσει την τελική επιλογή σας για το κόμμα που θα ψηφίσετε? Πολύ, δηλώνει το 54. Όχι, συγγνώμη. Όχι, εγώ, εσείς έχετε. Εγώ έχω λάθος. Καθόλου δηλώνει το 54. Έχετε δίκιο, εγώ έκανα λάθος. Ναι. Πολύ λέει το 13. Και αρκετά λέει το 12, άρα 13 και 10, 25. Βέβαια και... έχει μια πολύ μεγάλη αξία να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτό. Ναι. Δηλαδή αν δει κάποιους ψηφοφόρους των κομμάτων, περίπου το 50% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ... Λένε καθόλου δεν θα επηρεάσει, το βλέπω. Όχι, λέει πολύ και αρκετά. Άρα αυτό ανεβάζει. Ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ όμως το 31% λέει καθόλου δεν θα επηρεάσει. Στο Κινάλ είναι το 51% που λέει καθόλου. Το ίδιο συμβαίνει και στο ΚΚΕ, το 51%. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, πάμε λίγο. Σε άλλα κόμματα. Ωραία, κύριε Ζούπη. Θα μου επιτρέψετε μία παρατήρηση. Ναι, παρακαλώ, βεβαίως. Έχει μία αξία εδώ, κατά τη γνώμη μου, η ερώτηση ότι τελικά είστε ικανοποιημένοι
από τους χειρισμούς που κάνει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και η δικαιοσύνη. Μετρήσαμε τρεις παράγοντες που παίζουν ένα ρόλο. Ναι. Εδώ και στους τρεις, και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Αλλά είναι σημαντικό θέμα και η δικαιοσύνη έχουν πολύ χαμηλές επίδοσεις. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί συνδέεται με τη συνολική λειτουργία του πολιτικού συστήματος και πώς την αντιλαμβάνεται ο κόσμος αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, ωραία, να προχωρήσουμε λίγο. Θέλω να μου πείτε σε σχέση με την με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ποια στοιχεία ξεχωρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, σε σχέση με το Φεβρουάριο που είπατε. Τι είχε τότε, τι έχει σήμερα και αν έχετε ανάλογα στοιχεία και για το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εισπράξει περίπου 3,5 μονάδες σε σχέση με το Φεβρουάριο. Δηλαδή δεν είναι ότι το θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ότι δεν έχει εισπράξει καθόλου σε αυτή τη διάρκεια. Είναι ότι αυτό δεν οδηγεί σε μια πτώση μεγάλη των ποσοστών από ένα σημείο και μετά τη Νέα Δημοκρατία. Δεν δημιουργεί εισπράξεις που να δίνουν την ελπίδα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ότι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση. Μάλιστα, αλλά ανατροπή εσείς δεν βλέπετε με τίποτα. Νομίζω. Κοιτάξτε, στην πολιτική που λένε, ο Μακμίλαν έλεγε, είναι τα γεγονότα πάντα. Ωστόσο, ναι, αρκεί να πούμε, είναι πολύ χαρακτηριστικό και γιατί οδηγούμαστε εκεί, ότι ενώ η ικανοποίηση από τον Πρωθυπουργό, από το έργο του, είναι 40,5, η ικανοποίηση από την πολιτική παρουσία για την αντιπολιτευτική τακτική του Αλέξη Τσίπρα είναι 19%, 19,2. Ναι. Και υπάρχει είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα ότι αν είχαμε αυτά τα χρόνια κυβέρνηση. Αυτό ήθελα να πω, κύριε Ζούπε. Αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί βλέπω εδώ ότι το 71% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ λέει τα πράγματα δεν θα ήταν καλύτερα. 71%. Αυτοί θα μπουν αύριο να συνεργαστούν. Πρόσεξε, με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσεξε, υπάρχει κι άλλο. Δυσκόλο. Το 40% του ΚΚΕ λέει δεν θα ήταν καλύτερα. Λογικό, γιατί το 41% του Μέρα 25 δεν θα ήταν καλύτερα και υπάρχει και ένα 18,1% ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι δεν θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο είναι το ΣΥΡΙΖΑ? 18,1. Ένα στους 5 δηλαδή. Λέει και εμείς να ήμασταν στα πράγματα δεν θα ήταν. Και αν προσθέσεις και το 16,8 που είναι μάλλον όχι. Αυτή κεντρώη πρέπει να είναι. Δεν ξέρω. Το ερώτημά μου, κύριε Ζούπη, είναι και αυτούς θα πρέπει να τους βρείτε. Ποιο είναι αυτό το 4,2% των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι θα ήταν καλύτερα ψήριζε τα πράγματα και επίσης το 4,9% του ΠΑΣΟΚ. Μα κοιτάξτε, αυτή η σχέση όταν βλέπουμε την ανάλυση, επειδή γίνεται επί των ψηφοφόρων του 19. Ναι. Είναι αυτοί που φεύγουν. Προφανώς ένα τμήμα από το ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει κατευθείαν και λέει θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Και το ανάποδο. Ποια είναι η διαφορά? Ότι είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που από ΣΥΡΙΖΑ πάνε προς Νέα Δημοκρατία από ότι ένα κομμάτι που από Νέα Δημοκρατία πάει προς ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά είναι στοιχεία που τα δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις τελικά. Άρα είναι μια εικόνα που περίπου φαίνεται να παγιώνεται. Ελληνική λύση πού τη βρίσκεται και αν καταγράφετε κι εσείς δυναμική, ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα, κάνετε στη Βόρειο Ελλάδα ειδική δημοσκόπηση. Για πέστε μας στοιχεία από εκεί. Αν δει κάποιος τα αποτελέσματα και των εκλογών του 19, νομίζω ότι βλέπετε ότι είναι... Απέχει οριακά σε κάποιες φάσεις τη ροή των μετρήσεων φαίνεται να πλησιάζει περισσότερο το ΚΚΕ. Οπωσδήποτε το ΚΚΕ, είναι... το 6 δηλαδή περίπου, ναι. 5,5. Οπωσδήποτε δηλαδή είναι ένα κόμμα από αυτά, δηλαδή ένα είναι το ΠΑΣΟΚ που δημοσκοπικά σε σχέση με πέρυσι δείχνει μια αύξηση. Μάλιστα. Το δεύτερο κόμμα, το μικρότερο βαθμό, ναι. Είναι η ελληνική λύση και για το δίκαιο από Λέρσα και πάνω. Έχει αύξηση. Πιο σημαντικά ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία που έχει το μεγαλύτερο, πόσο ανέβηκε καθόλου σε σχέση με πέρυσι στη Βόρειο Ελλάδα, ή είναι πάλι χαμηλές πτήσεις? Έχει χαμηλότερες τιμές,
Έχουν υπάρξει βέβαια διορθωτικές κινήσεις αυτό το διάστημα. Μάλιστα. Κάποιες μικρές διορθωτικές. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση, που είναι στα τελευταία ερωτήματα. Που λέτε, αν δεν σχηματιστεί η κυβέρνηση στις πρώτες εκλογές και χρειαστούν δεύτερη, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Και επί των εγκύρων, εκεί η Νέα Δημοκρατία παίρνει 35,3. Δηλαδή, ακόμα και στις δεύτερες εκλογές δεν φτάνει την αυτοδυναμία. Σωστά. Σωστά. Με πόσους αναποφάσεις τους, τι ποσοστό? Ναι, ωστόσο, 11,7. Δεν είναι λίγο. 11,7. Στην πραγματικότητα η άποψή μου είναι ότι, ναι, βέβαια αυτό είναι η εικόνα της στιγμής, ναι, ότι αυτή κάτι θα δείχνει ότι είναι πολύ περισσότερο κοντά στην αυτοδυναμία από ό,τι ίσως να φαίνεται. Μάλιστα. 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 Και κλείνουμε. Αυτό το οποίο έχει αξία εδώ να δούμε είναι γιατί είχα ένα δίλημα αν έπρεπε να βάλουμε. Δηλαδή ρωτάς τον άλλον τι θα ψηφίσεις και σε 20 δευτερόλεπτα το ρωτάς τι θα ψηφίσεις τις δεύτερες. Ναι. Μου προξενεί εντύπωση. Τη βάλαμε πειραματικά ότι με το καλημέρα, επιτρέψτε μου τη φράση, ένα 2,5% φεύγει από τα άλλα κόμματα και πάει μία μισή μονάδα στη Νέα Δημοκρατία και μία στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα μάλιστα, είναι ενδεικτικό της πόλης και ναι, ναι. Για να το εξηγήσουμε αυτό στις πρώτες εκλογές. Και λίγο ο ήχος δεν είναι καλός. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, τώρα καλύτερα. Για να το εξηγήσουμε αυτό που λέτε, στις πρώτες εκλογές η Νέα Δημοκρατία παίρνει 33,8 και στις δεύτερες 35,3. Ναι. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες παίρνει 25,5 και στις δεύτερες πάει 26,6. Παίρνει, ναι, μία μονάδα κι αυτός. Μπράβο. Ναι. Αυτό το 2,5 μονάδες σε νεκρή στιγμή και έξω από το κλίμα, ναι, και τα κυριαρχή και τα διλήμματα προειδεάζει ότι... Ακριβώς, και χάνει και μία μονάδα το ΠΑΣΟΚ από το 11 πάει στο 10,8. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω... Α, και το τελευταίο ερώτημα. Κύριε Ζούπη, για το κόμμα του Κασιδιάρη, το βλέπετε να μπαίνει? Κοιτάξτε, εμένα με απασχολεί... Στη Βουλή. Εντονά, βλέπετε ότι επί των εγκύρων... το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη. Ο ήχος είναι τραγικός. Είναι 2,5%. Δεν είναι κάτι που μπορεί να αποκλειστεί. Εντυπωσιάζει δε. Ναι, και κλείνουμε με αυτό. Η σταθερότητα της μέτρησης. Ναι, είναι παντού. Είναι σταθερό αυτό το 2,5. Εμφανίζεται παντού. Πολύ ωραία. Κύριε Ζούμπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διευθυντής Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Opinion Poll. Να είστε καλά. Έχουμε μία ακόμη, δεν βλέπω.